και τώρα το ξαναζητάει. Το δεύτερο, η εξαγγελία δημοψηφίσματος, είναι απόδειξη εσχάτου αδιεξόδου και αποκάλυψη ακρότατης ανευθυνότητας. Εξαγγέλλεται δημοψήφισμα με το οποίο ο ελληνικός λαός καλείται να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι πάνω σε μια ευρωπαϊκή συμφωνία που σήμερα ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν υφίσταται, ουσιαστικά δεν υπάρχει. Και επειδή η συμφωνία αυτή τίθεται ξαφνικά υπό την αίρεση του ελληνικού δημοψηφίσματος, είναι πιθανό να μην υπάρχει ούτε σε 2 μήνες από τώρα. Γιατί πώς θα δεχτούν οι τράπεζες εθελοντικό κούρεμα των ελληνικών ομολόγων τους, αν δεν γνωρίζουν κατά πόσο το δέχεται η ίδια η Ελλάδα? Πώς θα δεχτούν οι δανειστές μας να προσδιορίσουν τους όρους υπό τους οποίους θα μας δανείσουν, αν δεν γνωρίζουν προηγουμένως τι δέχεται και τι όχι η Ελλάδα? Όλα πιάνε στον αέρα. Η κυβέρνηση έφερε μια συμφωνία που η ίδια έσπευσε να την ακυρώσει λίγα 24 ώρα αργότερα. Αν η συμφωνία ήταν καλή όπως ισχυρίζεται, γιατί την ακυρώνει τώρα? Και αν δεν ήταν καλή, τότε γιατί πανηγύριζε όταν την έφερε? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσο η δανειακή συμφωνία βρίσκεται υπό την αίρεση του ελληνικού δημοψηφίσματος, δεν θα κλείσει. Όμως όσο δεν κλείνει, δεν μπορεί να τεθεί και σε δημοψήφισμα. Αυτή η κραυγαλαία αντίφαση δείχνει τον ακραίο πανικό της κυβέρνησης. Και μια τέτοια κυβέρνηση σε τέτοιο πανικό είναι επικίνδυνη και πρέπει να φύγει το γρηγορότερο. Για να σταματήσουν οι ακραίοι τυχοδιοκτισμοί στην πλάτη της Ελλάδας, ο κύριος Παπανδρέου έβαλε τη χώρα στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας καταιγίδας για το προσωπικό του συμφέρον. Φτάσαμε στο απίστευτο σημείο οι δικοί του υπουργοί και βουλευτές να του λένε να φύγει και αυτός να παραμένει. Επιτέλους, τι στόχο έχετε, κύριε Παπανδρέου? Να διαλύσετε την Ελλάδα? Αλλά μας κάνει και μαθήματα υπευθυνότητας αυτός που παίζει κορώνα γράμματα το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρώπη. Γιατί η πορεία της Ελλάδας στην Ευρώπη μας νοιάζει, κύριε Παπανδρέου. Εσείς κανέναν δεν απασχολείτε πια και σας έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα. Η εξαγγελία δημοψηφίσματος όμως είναι κάτι παραπάνω από κίνηση πανικού. Είναι και το άκρο νάωτον της ανευθυνότητας. Καλούν τον ελληνικό λαό να απαντήσει ουσιαστικά με ένα ναι ή με ένα όχι.